αυτά, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε σε κάθε γειτονιά των Μακρησίων η προετοιμασία για τη χειροσφαγή. Ο καιρός αποδείχθηκε σύμμαχος και έτσι, λίγο μετά τις 11, στήθηκαν οι πρώτες ψησταριές για να υποδεχθούν το χοιρινό. Το έθιμο ανάγεται στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Για τους κατοίκους της περιοχής είναι μια διαδικασία ιερή. Δεν πήγε γιορτή σήμερα. Έχουμε και τον Βαλεντίνο και τους αγαπησιάριδες. Ναι, για μια ακόμα χρονιά τηρούμε το έθιμο, η σφαγή των χείρων και η ζωή συνεχίζεται. Όλη η παράδοση όλη αυτή πάει από γενιά σε γενιά, ο παππούς στο γιο, στον εγγονό και πάει λέγοντας. Πείτε μας λίγο για τη διαδικασία που ξεκινάει το πρωί. Η διαδικασία ξεκινάει πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί βάζουμε το θερμό, βάζουμε το καζάνι, το νερό, βράζει σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία, το βάζουμε κάτω, μετά αρχίζουμε το καθαρισμό, μαλακώνει, το ρίχνουμε λίγο το νεράκι πάνω και μαλακώνει. Προσοχή όμως, γιατί άμα καίει πάρα πολύ το νερό, το καίει και δεν. Και βγάζει όλη την πέτσα. Η διαδικασία είναι αυτή. Το καθαρίζουμε, το ετοιμάζουμε, το κρεμάμε, το ξεκυλιάζουμε εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε τώρα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ανάψει τη φωτιά μας και περιμένουμε να μαζευτεί η παρέα, οι φίλοι όλοι, να το διασκεδάσουμε και όσο πάει. Και ό,τι μείνει, συνεχίζουμε την Κυριακή για τσιγαρίδα. Μετά τη χειροσφαγή ακολουθεί το τεμάχισμα και το αλάτισμα, το βράσιμο και το λώσιμο του χοιρινού που στη συνέχεια θα γίνει παστό. Οι νοικοκυρές έχουν υπομειστεί ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας και από το πρωί βρίσκονταν στο πόδι. Εμείς έχουμε πολλή δουλειά σήμερα, αγώνα μεγάλο. Από το πρωί έχουμε αρχίσει να τα μαδίσουμε, να τα ξεκυλιάσουμε, τώρα να φτιάξουμε τα έτερα και μετά να καθίσουμε να φάμε και να γίνουν λουκάνικα, ναι. Μετά από το όταν τα ετοιμάσουμε σήμερα όλα, ολοκάνικα όλα, αέντερα όλα τα πλύνουμε, τη Δευτέρα θα το βράσουμε το κρέας που θα το έχουμε αλατίσει και το έχουμε βάλει σε μεγάλες κόφες. Μετά θα το βράσουμε, τη Δευτέρα θα το βράσουμε και την Τρίτη θα το τηγανίσουμε. Θα το βράσουμε, θα το κόψουμε κομμάτια και θα το τηγανίσουμε την Τρίτη. Και μετά θα μπει μέσα σε λάτες με το λίπος του, με το λίπος που θα βγάλει. Και αυτό θα το αφήσουμε, θα το κρατήσουμε για ένα χρόνο, ενάμιση, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι μια συνταγή που έχετε χωρίς πάρει. Ψυγείο, εκτός ψυγείο. Και αυτό το έχουμε χρόνια, από τον παππούλι μου, από τον προπάπου μου. Πολλά χρόνια. Το έθιμο ολόκληρες δεκαετίες παραμένει ανεξίτηλο στο χρόνο, ωστόσο η κρίση έχει επηρεάσει και τη χειροσφαγή, καθώς τη φετινή χρονιά σφαγιάστηκαν λιγότερα χοιρινά από άλλες χρονιές. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καταλυτικά το εισόδημα και τη διάθεση των κατοίκων στην περιοχή. Η εικόνα του γλεντιού με τη μουσική, το κέφι και το χορό που κυριαρχούσε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια είναι όπως φαίνεται παρελθόν. Ακόμη και οι οικογένειες που ασχολήθηκαν φέτος το έκαναν με μεράκι αλλά και προβληματισμό για το μέλλον. Δεν υπάρχουν λεφτά. Καλό είναι το έθιμο, αλλά δεν το βλέπω να προχωράει. Παρ' όλα αυτά, εσείς εδώ έχετε γιορτή σήμερα. Εντάξει, το παλεύουμε, τι να κάνουμε. Όσο μπορούμε. Πιστεύω ότι είναι οικονομικό και είναι γενικό. Δεν είναι. Οι οικογένειες όμως υπάρχουν. Και παρόλα την οικονομική στενότητα που υπάρχει, εγώ βλέπω τον κόσμο ότι με θυσίες, με προσπάθειες, ξέρω εγώ, το τηρούν το έθιμο. Έστω και ένα μικρό χοιρινό, το έχουν έτσι για την ημέρα. Ναι, όσο πάει, από ό,τι βλέπουμε, αν δεν αλλάξει κάτι, να βλέπετε φέτο η παραγωγή του λαδιού. Παρότι είχε παραγωγή, το λάδι ήταν η τιμή ξεφτιλιστική. Ο άλλος περίμενε να πάρει κάτι, θα κάνει διαδικασίες, πανηγύρι, σαν γιορτή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μαζέψει κόσμο, να περάσει ωραία, ευχάριστα την ημέρα, ή θα κοιτάξει να καλύψει υποχρεώσεις και να κάνει αυτός. Οι νεότεροι, ωστόσο, έχοντας από παιδιά μεγαλώσει μέσα στην παράδοση, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν να κρατήσουν το έθιμο αναλύωτο όπως το έζησαν δίπλα στους παππούδες και τους γονείς τους. Από μικρός έχω μεγαλώσει με αυτό το έθιμο. Όσο μπορώ, θα το κρατήσω. Όσο αντέχει η τσέπη μας, γιατί υπάρχει και μεγάλη κρίση. Θα το προσπαθούμε να το κρατήσουμε σαν έθιμο του χωριού μας. Είναι πολύ παλιό. Δύσκολα ο κόσμος μεγαλώνει τώρα στο σπίτι του γουρούνι, γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για το χωριό Μακρύς. Είναι έθιμο. Είναι λίγο υποτονικά, έτσι.
Πολύ περιορισμένοι έχουν γουρούνια στο σπίτι τους. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεγαλώσουν, αλλά ούτε και να πάρουν εκείνη την ημέρα. Σήμερα μια μέρα και ευκαιρία δίνονται να σμίξουν οικογένειες, φίλοι, γνωστοί. Είναι η μέρα γιορτής για το χωριό μας. Από το πρωί που ξεκινάμε μέχρι το απόγευμα, πίνουμε, ψήνουμε, τρώμε και αναλόγως, γιατί υπάρχουν και πολλές λύπες στο χωριό, ειδικά φέτος, χορεύουμε κιόλας.